άγχος ταυτότητας δύο παραγόντων αποτελεί ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας για το Apple ID μας που έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει ότι μόνο εμείς έχουμε πρόσβαση σε όλες τις φωτογραφίες, τα έγγραφα και τις άλλες σημαντικές πληροφορίες που αποθηκεύουμε μέσω της Apple και μόνο με τις συσκευές μας. Είναι απευθείας ενσωματωμένο στο iOS 9, στο OS El Capitan και σε νεότερες εκδόσεις. Για την ενεργοποίηση πηγαίνουμε στη συσκευή μας, στις ρυθμίσεις και στη συνέχεια στο iCloud. Εκεί επιλέγουμε την πρώτη επιλογή όπου βλέπουμε και το όνομά μας. Επιλέγουμε συνθηματικό και ασφάλεια. Στο σημείο αυτό βλέπουμε ότι ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων είναι ανενεργός, οπότε επιλέγουμε ενεργοποίηση. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, θα πρέπει να έχουμε ενεργοποιημένο συνθηματικό στη συσκευή μας. Αν λοιπόν δεν το έχουμε ενεργό, πηγαίνουμε ρυθμίσεις και στη συνέχεια Touch ID και συνθηματικό. Επιλέγουμε ενεργοποίηση συνθηματικού και εισάγουμε τον κωδικό που επιθυμούμε και τον επαληθεύουμε. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, πηγαίνουμε και πάλι στην ενεργοποίηση του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων. Ακολουθούμε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη μας. Αφού πατήσουμε συνέχεια, μας ενημερώνει ότι απαιτείται επαλήθευση και πατάμε συνέχεια. Κατά την επαλήθευση, μας ζητάει και πάλι το συνθηματικό μας. Ολοκληρώνεται η επαλήθευση και έχει ενεργοποιηθεί ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων. Έχουμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε και άλλους αξιόπιστους τηλεφωνικούς αριθμούς από το αντίστοιχο πεδίο, ώστε σε περίπτωση που δεν έχουμε πρόσβαση στο δικό μας αριθμό, να μπορούμε και πάλι να συνδεθούμε. Όταν, για παράδειγμα, θελήσουμε να συνδεθούμε στο iCloud από τον υπολογιστή μας, αφού μπούμε στη σελίδα www.icloud.com και πληκτρολογήσουμε το Apple ID μας και τον κωδικό μας, θα μας ζητηθεί να πληκτρολογήσουμε τον κωδικό επαλήθευσης. Στη συσκευή μας θα δούμε μια ειδοποίηση που θα αναφέρει ότι το Apple ID μας χρησιμοποιείται για σύνδεση σε νέα συσκευή. Εφόσον η ενέργεια έχει γίνει από εμάς, επιλέγουμε να επιτρέπεται και μας εμφανίζει το κωδικός επαλήθευσης, τον οποίο πληκτρολογούμε στον υπολογιστή. Στο σημείο αυτό, αν επιθυμούμε, μπορούμε να ορίσουμε το συγκεκριμένο πληρωγό ως αξιόπιστο. Η διαδικασία αυτή ισχύει για οποιαδήποτε νέα συσκευή χρησιμοποιήσουμε όπου μας ζητείται το Apple ID μας. Αν θελήσουμε να απενεργοποιήσουμε τον έλεγχο ταυτότητας, τότε κάνουμε σύνδεση σελίδα διαχείρισης appleid.apple.com. Πηγαίνουμε στην ασφάλεια και επιλέγουμε αλλαγές. Εκεί επιλέγουμε απενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων. Επιβεβαιώνουμε την επιλογή μας και μας ζητείται να απαντήσουμε σε ερωτήσεις ασφαλείας μας. Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος, μας εμφανίζει ειδοποίηση ότι έχει απενεργοποιηθεί ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων. Για να είστε πάντα ενημερωμένοι σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, εγγραφείτε στο επίσημο κανάλι μας. Για εγγραφή, πατήστε εδώ. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Κοσμοτέ βρίσκεται στη διάθεσή σας.